Bonjour les amis, je suis à Etolikon en Grèce pour un événement qui va se passer dans cette petite ville de Grèce centrale, dans la région d'Etoli. Et maintenant, je suis à Etolikon, αγαπητοί φίλοι. Και στο Ετολικό έχουμε μια παράδοση με τα άλογα, έχουμε ταλαντούχους ανθρώπους, καβαλάριδες, καλλιτέχνες. Είμαστε εδώ στο στάβλο του Γιάννη του Παρά. Είναι και η Δήμητρα Τρικαλινού. Ετοιμάζονται, προετοιμάζονται για μια επίδειξη απόψε. Γιατί θα δείτε ότι όταν αγαπάς το άλογο, γίνεσαι ένα με το άλογο. Δεν είναι μόνο τέχνη, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα σας δείξω πού βρισκόμαστε. Je vais vous montrer où on est, απλά να αλλάξω την κάμερα. Salut les amis, nous sommes précisément dans les préparatifs, dans les préparations d'un grand spectacle qui va se dérouler ce soir ici à Etoli en Grèce. Avec Yannis que vous pouvez voir, qui est juste là, qui se prépare. C'est un passionné de chevaux. Bonsoir, avec Jean Lotti. 25 chevaux. Το άλλο είναι η ζωή του. Εδώ είσαι την Πανσέσκη και Ελλάδα. Πώς λένε, κοριτσάκι μου? Χριστιανά. Χριστιανά, πόσο καιρό ασχολείσαι με το άλογο? Πόσο καιρό από μικρό παιδάκι ανεβαίνεις από εκεί? Ανεβαίνεις από εκεί και κάνεις σοου και τέτοια. Ποιος το έμαθε? Ποιος έμαθε, Χριστιανά? Ποιος έμαθε? Δείξε αυτή. Για δείξε. Δήμητρα, τι κάνεις? Πάλι εδώ στο ραντεβού, ε. Έχεις κάνει το γύρο του κόσμου, έχεις κάνει επιδείξεις παντού. Παντού. Έλα λίγο στο φως να σε βλέπω καλύτερα. Από, και εσύ από μικρή κοπέλα? Όχι πολύ μικρή. Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή, όσα και μαθήματα να πάρεις, πώς θα μπορούσες να μου πεις ότι η σχέση πιο σημαντική, τι πρέπει να έχεις για να σε ακολουθήσει το άλογο ή να το ακολουθήσεις εσύ? Τι πρέπει να χτίσετε σαν επαφή μαζί, εμπιστοσύνη? Το άλογο το ακολουθείς εσύ. Mm. Είναι από τη φύση του. Δεν μπορείς να το ακολουθείς και μαγεύεσαι. Λένε ότι το άλογο φοβάται, είναι αλήθεια? Φοβάται τους κακούς. Mm. Τους καλούς νιώθει. Εδώ είμαστε μόνο με καλούς. Άρα. Σε πόσες Γιάννη, έχετε κάνει επιδείξεις και σόου, είχατε πάει Ισπανία, νομίζω, πού άλλο? Ιταλία. Από Ιταλία. Δεν έχουμε κάνει, απλά έχουμε πάει, έχουμε παραβρεθεί. Έχετε παραβρεθεί. Ναι. Αλλά ναι, αυτό που κάνετε εδώ είναι μοναδικό. Ναι. Εδώ που μου φάγανε καμιά κλωτσιά, κάτσε μου φάγανε. Δεν κλωτσά τα λογά μας. Ποτέ. Συγχαρητήρια πάντως. Απόψε τι θα δούμε στο Ετολικό? Κάτι. Επίδειξη αλόγου. Ναι. Επίδειξη δεξιδεχνίας αλόγου. Πόσοι καβαλάρδες είναι? Θα είναι τουλάχιστον καμιά 25 άτομα περίπου. Λιγότερο. Μπορεί και παραπάνω. Με μουσική. Ναι, με μουσική. Άντε, καλή επιτυχία. Βλέπω τα κορίτσια έχουν ετοιμαστεί. Δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι στο Ετολικό, αλλά στη Σεβίλη. Στην Ανταλουσία. Σε λίγο θα δούμε και τον Λόρκα. Καλή επιτυχία. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλείτε. Merci infiniment, les amis. C'était un petit avant-goût de ce qui va se passer ce soir. Un show. On se croirait en Espagne, il y a un drapeau espagnol. On a l'impression qu'on est en Andalousie, mais en fait, on est à Ettolico. Qui pourrait être le photographe? Bonjour. Tu parles français? Oui, je suis moitié français, comme vous. Alors explique-moi ce qu'on va voir ce soir et en quoi cette chorégraphie est particulière. Alors, ce qu'on va voir en général, c'est une démonstration des chevaux, ouais. Qui suit une longue tradition, comme vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Et qu'est-ce? Une tradition équestre, mais pas seulement, on n'est pas que dans le cheval, on est dans le spectacle aussi. Il y a une... En fait, la source, c'est la Révolution. Ouais. C'est depuis ce temps-là... Le 19e siècle, 1821, on est voilà. En Grèce. Voilà, et c'est depuis ce moment-là qu'il y a eu le début de cette tradition, des guerriers à cheval. Et puis maintenant, on essaie de suivre cette tradition, de la ranimer d'une manière... avec la démonstration. La avec démonstrations. Voilà. Mais c'est aussi une rencontre de plusieurs civilisations, comme par exemple les Espagnols. Donc il y a tout le côté andalousien, le flamenco. Il y a aussi l'Orient. Donc on va voir les ailes d'Isis qui vont accompagner Dimitra qui va faire sa démonstration avec le cheval qui danse. Elle est impressionnante, Dimitra. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi la force de Dimitra? Καλά, άμα μου λέγανε ότι θα κάνω συνέντευξη στα γαλλικά, στο Ιταλικό, παιδιά. Live, το βλέπουμε μεγάλο τώρα. Dis-moi la force. Τι χαρακτηρίζει τη Δήμητρα σαν καβαλάρη? Σε quoi sa particularité? C'est le tempérament. Le tempérament, elle est explosif. Elle est explosive.
C'est une femme de la Révolution. Je pourrais la comparer à... Elle est Amazon ou Bouboulina? Elle est entre les deux. C'est la beauté d'une Amazone avec le courage et la force de Bouboulina. Bravo. Καλή επιτυχία σε όλους και μπράβο στο Ετωλικό που κάνουν ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Salut, salut à tous. Partagez, partagez la vidéo.